Ωραία, πάμε και στον κύριο Καρθανασόπουλο, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι, όχι το αντιλαμβάνομαι, το έχει πει νομίζω και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είναι και το ΚΚΕ το κόμμα το οποίο ανοίξει αυτό το προοδευτικό τόξο, το οποίο επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκυβερνήσει. Θα δούμε όμως την ουσία του ζητήματος. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι ψευτοδίλημα το δίλημα Νέα Δημοκρατία, η ΣΥΡΙΖΑ, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Και γιατί είναι ψευτοδίλημα, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, είναι ψευτοδίλημα από το γεγονός ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, θα αναγκαστεί να πορευθεί στο πλαίσιο το οποίο έχουν διαμορφώσει οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Και εξ όσων γνωρίζω, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν αυτές τις πολιτικές και αυτές τις δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο εντός των οποίων θα κινηθεί η επόμενη κυβέρνηση, που είναι ένα αντιλαϊκό πλαίσιο. Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν υπάρχει καμία κοινή συνισταμένη ανάμεσα στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, οι κοινές συνισταμένες βρίσκονται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή και σε άλλα κόμματα τα οποία αποτελούν και δορυφόρους, θα το πούμε και μπαλαντέρ, μιας λύσης κυβερνητικής εναλλαγής. Και από αυτή την άποψη, για τη γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το δίλημα το πραγματικό είναι πώς θα βγει πιο αδύναμη η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, ανεξάρτητα επιθετικών προσδιορισμών που αυτή θα έχει η σύνθεση, και ταυτόχρονα πώς θα ισχυροποιηθεί αποφασιστικά ο λαϊκός παράγοντας για να μπορέσει επί της ουσίας να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Πάντως, κύριε Καρθανασόπουλε, λέτε λοιπόν για αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αλλά ο λαός θα έχει επιλέξει τέλος της ημέρας ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, ως πρωθυπουργό δια της ψήφου του. Ο λαός τον επιλέγει, δεν έρχεται ουρανοκατέβατος. Δεν πρέπει λοιπόν να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη ημέρα. Τι λέει το ΚΚΕ? Εμείς λέμε λοιπόν ότι να μην έχει αυταπάτες ο λαός, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα αποτελέσει μέρος της λύσης του προβλήματος, των προβλημάτων που έχει, αλλά αντίθετα θα αποτελέσει παράγοντα επιδείνωσης της θέσης του. Και από αυτή την άποψη, όσο πιο αδύναμη κυβέρνηση, βεβαίως κάποιος θα βγει πρωθυπουργός, κάποιος θα κυβερνήσει, αλλά όσο πιο αδύναμη είναι αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, τόσο πιο δύσκολο θα μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική του μαστίγιου ή του καρότου απέναντι στο λαό. Και από αυτή την άποψη είναι προς το συμφέρον του λαού, των εργαζόμενων, της εργατικής τάξης, της νέας γενιάς, να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, να βγει πιο δυνατά στο προσκήνιο την επόμενη μέρα το εργατικό λαϊκό κίνημα. Γιατί μόνο μέσα από μια τέτοια διαδικασία μπορεί ο λαός να αποκτήσει ανάσεις ανακούφισης, αλλά και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές λύσεις, για ριζικές ανατροπές απέναντι σε αυτή τη διαμορφόμενη κατάσταση και στο σύστημα στο οποίο διαβιώνει. Και από αυτή την άποψη, παράγοντας αποφασιστικός για μια τέτοια κατεύθυνση είναι η αποφασιστική ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι απέναντι σε τέτοιου είδους μορφώματα, ναζιστικά, φασιστικά. Θεωρούμε ότι ο πιο αποτελεσματικός παράγοντας για να αντιμετωπίσει τη δράση τέτοιων μορφωμάτων είναι ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας, το εργατικό λαϊκό κίνημα, που με την πάλη του στις γειτονίες, στα εργοστάσια και σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους δουλειάς και νεολαίας, μπορεί να τσακίσει τη δράση των φασιστών ναζιστών. Δεύτερον, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει τονίσει κατ' επανάληψη ότι δεν θα αποδεχτεί ρύθμιση η οποία μπορεί να περιέχει επικίνδυνες και αντιδραστικές γενικεύσεις. Γενικεύσεις οι οποίες μπορούν να αναπαράγουν την αντιδραστική θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί δύο άκρων. Το λέμε καθαρά γιατί με βάση αυτή τη θεωρία, σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απαγορευτεί η δράση κομμουνιστικών κομμάτων, κομμουνιστικών νεολαίων ή η χρήση κομμουνιστικών συμβόλων. Από αυτή λοιπόν την άποψη, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα στηρίξει μια τέτοια είδους λογική. Αντίθετα, θα είναι απέναντι σε αυτές τις λογικές, γιατί είναι επικίνδυνες για το κόμμα. Άρα, αν λέει καταδικασμένο σε κλιματική οργάνωση, δεν μπορεί να ηγείται κόμματος ούτε εικονικά, ούτε πλασματικά, ούτε κανονικά. Αυτό. Κοιτάξτε, ας δούμε τη ρύθμιση, κύριε Παπαχλημίτζο, και ας μιλήσουμε επί πραγματικών λογικών. Αν δεν μπορεί να αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία που νομιμοποίησε το ΚΚΕ. Και ας μιλήσουμε επί πραγματικών δεδομένων. Και τέλος το δηλώνουμε καθαρά, ναι, και με τη χθεσινή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα αποδεχθεί ο Άριος Πάγος να κρίνει την πολιτική και τη δράση του κόμματος κάθε φορά.